Στόχος είναι να μην πλειοδοτούμε πάνω σε κάτι που συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να υπάρχουν λύσεις. Κοιτάξτε, είναι η δικιά σας θέση. Κοιτάξτε, έχουμε μπροστά μας ένα προδιαγεγραμμένο και διαχρονικό έγκλημα όσον αφορά τα αποτελέσματα των φυσικών φαινομένων σε βάρος του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι και δικαιολογημένη η οργή του κόσμου. Γιατί με κάθε φωτιά καίγεται, με κάθε πλημμύρα πνίγεται, με σεισμό έχει τα αντίστοιχα προβλήματα. Και από αυτή την άποψη λοιπόν πρέπει να δούμε τις αιτίες να εντοπίσουμε. Και οι αιτίες βρίσκονται αφενός μεν στην απουσία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης των επιπτώσεων με τις απαραίτητες υποδομές. Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι τώρα, ακόμη και σήμερα, διατηρείται ο ανορθολογισμός και αντιεπιστημονικός διαχωρισμός ανάμεσα στην πρόληψη και την καταστολή των πυρκαγιών. Η πρόληψη είναι της δασικής υπηρεσίας, η καταστολή της πυροσβεστικής. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Και μάλιστα μια δασική υπηρεσία η οποία δεν έχει καν τις δυνάμεις να ανταποκριθεί σε αυτό το έργο. Γι' αυτό ακριβώς και τα δάση είναι απροστάτευτα. Δεν καθαρίζονται, δεν διαμορφώνονται οι απαραίτητες υποδομές για να μπορέσει ακριβώς να περιορίσει τις επιπτώσεις της εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς. Και η δεύτερη αιτία είναι ακριβώς η εμπορευματοποίηση της γης, όπου οπλίζει χέρια εμπριστών για να αναπτυχθούν εκεί μια σειρά δραστηριότητες σε δασικές εκτάσεις με την άδεια της πολιτείας, είτε αυτό πρόκειται για έργα και επιχειρήσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε πρόκειται και ακόμη και για τουριστική αξιοποίηση ορισμένων πλευρών. Και από αυτή την άποψη εμείς θεωρούμε ότι είναι άλοθη, αποτελεί άλοθη και βολικό μάλιστα η λεγόμενη κλιματική κρίση, γιατί εφόσον υπάρχει αυτό, τότε δεν έχουν καμία δικαιολογία να μην παίρνουν μέτρα συγκεκριμένα προς την κατεύθυνση της πρόληψης και το χρησιμοποιούν ως άλοθη ακριβώς για να συγκαλύψουν τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες έχουν. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι και δικαιολογημένη η οργή, αλλά και η οργάνωση του κόσμου για να περιορίσει τις συνέπειες. Και το τρίτο στοιχείο, επιτρέψτε μου αυτό να ολοκληρώσω, είναι το εξής, είναι τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στην αποκατάσταση των επιπτώσεων και των συνεπειών αυτών των καταστροφών. Και λέμε μέτρα ανακούφισης, γιατί ακριβώς και πολύ λίγα είναι, δεν αντιμετωπίζουν το 100% των ζημιών και πολύ αργά έρχονται. Θυμηθείτε ένα περιστατικό πριν από λίγες μέρες, το θάνατο μιας γυναίκας στο Λιξούρι. Το Λιξούρι από το 2014 που έγιναν οι σεισμοί. Για το δρόμο εννοείται. Ακριβώς. Δεν έχει να αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο και μια σειρά άλλα δίκτυα από το σεισμό του 2014. Οι εργατικές κατοικίες στο Λιξούρι και μέσα. Άρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά πού βρίσκεται η κατάσταση και τι ευθύνες υπάρχουν απέναντι σε αυτό. Γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα πολύ ισχυρό κράτος για να εφαρμόζεις αντιλαϊκές πολιτικές και ένα αδύναμο κράτος για να προστατεύσεις την ανθρώπινη ζωή. Λέω το εξής, ότι εδώ πέρα φάνηκε και από τη συζήτηση ότι υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν συνδιαμορφώσει ένα πλαίσιο το οποίο είναι όχι μόνο αποτελεσματικό, αλλά και επί της ουσίας τροφοδοτεί τις επιπτώσεις και πολλαπλασιάζει τις επιπτώσεις. Γιατί παραμένουν ακόμη στον αντιεπιστημονικό διαχωρισμό ένα το κρατούν. Δεύτερον, εγώ μίλησα για ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων που σημαίνει συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης. Όπως για παράδειγμα, καθαρισμοί των δασών, αντιπυρικές ζώνες, δασικοί δρόμοι, υποδομές για να μπορούν να τροφοδοτούν με νερό, λίμνο-δεξαμένε. Παράδειγμα, ακούστε, είναι πολύ απλό και το οποίο συμβαίνει. Όταν πέφτει το ρεύμα, δεν έχει νερό. Αντί να υπάρχουν γεννήτριες που με το που πέφτει το ρεύμα να τροφοδοτούν ακριβώς με νερό τους κρουνούς. Ή δεν δουλεύουν οι κρουνοί. Ναι. Γιατί δεν έχουν συντηρηθεί, γιατί δεν καθαρίζονται. Το πόση καύση μήλη υπήρχε γιατί στην Πεντέλη. Γιατί δεν υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις. Το πόση καύση μήλη υπήρχε στην Πεντέλη είναι χαρακτηριστικό φαινόμενο και το δείξαν τα ρεπορτάζ τα δικά σας. Τώρα στο δάσος της Δελειάς είναι απροσπέλαστο, λέει δάσος. Άρα είναι λογικό όταν κάτι είναι απροσπέλαστο να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί και να επεκτείνεται και να σβήνει από μόνη τη φωτιά για τι μια βροχή θα μας σώσει. Όλα αυτά λοιπόν είναι συγκεκριμένος προσανατολισμός και δεν μπορεί να συγκαλύπτουμε το γεγονός ότι ελάχιστα δίνονται για την πρόληψη ενώ τα περισσότερα για την καταστολή. Και εγώ δεν θα μιλήσω εδώ πέρα για συμφέροντα που μπορεί να κρύβονται πίσω από ενοικιάσεις και διάφορα άλλα, αλλά λέω ότι και αυτό ακόμη είναι ανορθολογικό, γιατί ακριβώς όταν εκδηλωθεί η φωτιά και δεν την αντιμετωπίσεις άμεσα, τότε δεν μπορείς και να αντικαταστήσεις με αποτέλεσμα συνέπειες να είναι πολλαπλάσιες από αυτές τις οποίες έχουμε και να πληρώνει ο κόσμος δυστυχώς με τη ζωή του ή με την καταστροφή των κόπων μιας ζωής και του βίου του.
ανεξάρτητα το πότε θα γίνουν οι εκλογές, ένα είναι δεδομένο, ότι η επόμενη κυβέρνηση, ανεξάρτητα της σύνθεσης, θα βαδίσει στα χνάρια τα αντιλαϊκά των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν δεν έχει να προσμένει τίποτα ο λαός από την επόμενη κυβέρνηση. Αντίθετα, δεν υπάρχουν σωτήρες. Αντίθετα, ο μόνος που μπορεί να σώσει το λαό είναι ο ίδιος ο λαός. Άρα δηλαδή χρειάζεται να βρεθεί ισχυρός την επόμενη μέρα, και αυτό θα γίνει με ένα πολύ ισχυρό ΚΚΕ που πιστεύει στη δύναμη και στην ευθύνη. Σας ευχαριστούμε.